Για την Αλέξια και την Κύπρο, το 1987 ήταν μια χρονιά άσπρο-μαύρο. Ήρθαν έκτη στο διαγωνισμό, αλλά το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία στις σκανδιναβικές χώρες. Για πάμε να το θυμηθούμε. Τι μου κάνεις? Τι κάνω? Καλά είσαι? Καλά είμαι. Μπράβο. Η Αλέξια έχει πολύ χαρακτηριστική φωνή, αλλά και προφορά. Έχει πολύ έντονη την κυπριακή προφορά. Και τα πληκτράσα, και τα πληκτράσα να αγγίζω, νιώθω να πετώ. Συγγνώμη, ανεβαίνει τόνο το τραγούδι. Μισό τόνο πάνω. Στο τελευταίο ρεφρέν να κάνουμε εντύπωση γιατί βγάλαμε την γέφυρα. Αχ, θα κάνουμε εντύπωση, η Παναγιά μου, αυτή την εντύπωση. Έχει ανασφάλεια η Σιλβία για αυτό το κομμάτι, επειδή έχει και μία μεγάλη έκταση, θέλει και δύναμη στη φωνή. Περιορισμένη κίνηση, γιατί έχω το αντιτορπιλικό εδώ. Το πάνω μέρος της Αλέξιας δεν κινείται ιδιαίτερα. Περιορίζεται από τις μεγάλες βάτες που έχει το σακάκι της και αλλάζει βάρος με τα πόδια της, κάνοντας μικρές κινήσεις που θυμίζουν λίγο Broadway. Ένα δροσερό, υπέροχο κορίτσι στην εφηβεία που εκφράζει τον έρωτά της. Αυτό είναι. Εκφράσω τον έρωτά μου, λοιπόν. Τον εκφράζω. Σίλβια, δύσκολη ή εύκολη αποστολή σήμερα? Δύσκολη. Γιατί θα πεις ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Ναι. Έκανα σαν τρελή όταν το άκουγα. Το τραγουδούσα και το ένιωθα. Κοίταζα τον ουρανό. Ειδικά εκεί που ανέβαινε την οκτάβα, τρελαινόμουνα. Αυτή την οκτάβα, εγώ φοβάμαι λίγο, θέλω να σου πω. Γιατί? Σε τρελάνω πιο πολύ. Μην τρελαθώ, Με βάτα πολύ και κίνηση στα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Κάνει όλο αυτό το... Έχει ένα πραγματάκι, θα το δεις. Ναι. Μικρούλι. Μικρούλι, έτσι, μικρούλι. Αλλά τραντάζεται όλο το άλλο και τραντάζεται και η φωνή και όλα αυτά. Και είναι μια ωραία μεταμόρφωση για σένα αυτή. Ναι, νομίζω πως ναι. Θα αλλάξω και το χρώμα των ματιών μου. Τι? Θα αλλάξω το χρώμα των ματιών μου. Αλήθεια? Ναι, αφού έχει άλλα μάτια. Για πάμε να τη δούμε, να θυμηθώ. Ωραίο τραγούδι θα πεις. Είσαι θα το αφιερώσω. Θέλω. Ναι, okay. Θέλω, πραγματικά. Σου το αφιερώνω. Και εγώ σου λέω να περάσεις. Okay. Και εμείς αποχαιρετούμε τη Σίλβια Δελικούρα και υποδεχόμαστε την Αλέξια. See you.
στο πιάνο και εσύ χαμογελάς. Και τα πληκτά σαν αγγίζω, νιώθω να μένω. Άσπρο μαύρο, όνειρα κάνω, μπροστά σε ξαναδώ. Τι χαρά είναι αυτή που επιτέλους κάποιος είπε μετά από τόσα χρόνια. Το ένα... αγαπημένο σου. Α, ναι. Έχω τρελαθεί. Ναι. Τι όμορφη που στο είσαι. Στο αφιέρωσα τώρα, δεν ξέρω πώς το είπα. Πριν. Το έχω τραγουδήσει όλο, να σου πω την ιστορία. Για πες. Είχαν πάει οι γονείς μου πριν χρόνια πολλά. Χρόνια πολύ μικρή εγώ. Τότε στην Κωνσταντινούπολη και μου είχαν αφήσει τη θεία μου στο σπίτι και δεν ήξερα τι να κάνω. Εγώ τότε νιώμιζα ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Άσχετα μετά. Και ήμουνα σε ένα κρεβάτι, καθόμουν επάνω, νόμιζα ότι ήμουν η Αλέξια, έβλεπα τον τοίχο και τραγούδαγα άσπρο μαύρο. Αλλά εκεί που φόρτσαρα ήταν όταν ανέβαζε την οκτάβα, ε. Αυτή η οκτάβα. Oh, χαμός. Το μάτι αλλού. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη. Μια χαρά τα πήγαμε. Ωραίο το μάτι, σου πάει πάρα πολύ. Δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θες να το αλλάξω. Όχι, να μην το αλλάξεις, σου πάει πάρα πολύ. Άστο λίγο, να σε συνηθίσω έτσι, μου αρέσει. Okay. Και η βάτα, όλο το look, εξαιρετικό. Το κολάν, το παπούτσι, το έχω ερωτευτεί. Πάρα πολύ ωραία.